Ο Δήμος Ανογείων με 2.300 κατοίκους βρίσκεται σε υψόμετρο 740 μέτρων στους πρόποδες του Ψιλορίτη. Απέχει 52 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, 36 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Αποτελείται από τους οικισμούς Αηγιάννης, Αηγιώργης, Περαχώρη, Μετόχη και Κομπή και το χωριό Σύσαρχα. Φιλοξενεί τόπους με άγρια πανίδα και χλωρίδα ιδιαίτερης αξίας και παρουσιάζει εξαιρετικού ενδιαφέροντος διαχρονικά πολιτιστικά στοιχεία από τη Μινωική περίοδο έως και σήμερα. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία. Η μουσική, η λαϊκή τέχνη και η παράδοση είναι στοιχεία αναλύωτα στο χρόνο, αφού οι Ανογιανοί τα κρατούν ζωντανά από γενιά σε γενιά. Η μέση ημερήσια θερμοκρασία το χειμώνα είναι 7,8 βαθμοί Κελσίου και το καλοκαίρι 22 βαθμοί Κελσίου. Ο χειμώνας διαρκεί από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο. Το χιόνι είναι συχνό, διαρκεί κατά μέσο όρο 22 μέρες το χρόνο. Επομένως, οι ανάγκες των κατοίκων για θέρμανση είναι αυξημένες. Στα Νόγια, όπως σε όλη την ορεινή Κρήτη και στην ενδοχώρα της Κρήτης, γίνεται συστηματική χρήση από τα παραδοσιακά και μη τζάκια, άρα γίνεται συνεχή χρήση της βιομάζας της ξυλίας για την λειτουργία αυτών των δομών. Η ξυλώδης βιομάζα είναι η πανάρχια, η πρώτη ενεργειακή πηγή που χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Συνεχίζει ακόμα να τη χρησιμοποιούμε στις αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα σε νοικοκυριά τα οποία είναι κοντά στο φάσμα της φτώχειας. Γιατί και λόγω οικονομικής ανέχειας οι άνθρωποι θέλανε να αρχίσανε και κάβανε όπως παλιότερα ξύλα, πέλετ που υπήρχαν τότε στην αγορά και ό,τι άλλη μορφή βιομάζας υπήρχε. Με αποτέλεσμα να αρχίσουν και τα πρώτα προβλήματα στην λειτουργία και στην ατμόσφαιρα των μικρών αυτών οικισμών. Τα προβλήματα που εμείς εντοπίσουμε ήταν δύο. Το ένα ήταν πάνω στο βουνό, όπου η ξύλευση γινόταν πιο έντονη, είναι ένα άλλο πρόβλημα, και σαφώς αυτό που λέμε αποπνιχτική ατμόσφαιρα στη γειτονιά, έξω στην ατμόσφαιρα, αυτά ήταν τα δύο οφθαλμοφανή έτσι, σημεία τα οποία βλέπαμε ότι κάτι δεν πάει σωστά. Και έτσι μπήκαμε σε ένα αξιόλογο πρωτοποριακό για μένα πρόγραμμα. Ο Δήμος Ανογείων συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και στην κουβέντα μας προέκυψε ότι έπρεπε να δούμε πώς μπορούν οι συνθήκες που υπάρχουν στα σπίτια να καλυτερεύσουν και πώς μπορούν να αξιοποιηθεί καλύτερα το κάθε μορφή καύσιμο που υπήρχε διαθέσιμο χωρίς μεγάλο κόστος για τους ανθρώπους. Έγινε μια ομάδα από φοιτητές και από ερευνητές από το Πολυτεχνείο με σύγχρονα εργαλεία ας πούμε, μετρήσεων για να βγουν κάποια συμπεράσματα ώστε να αξιοποιηθούν γενικά από τους κατοίκους και στην οικονομία των ανθρώπων ας πούμε, αλλά και για το περιβάλλον. Η πλωτική δράση αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση της βιομάζας ξυλίας. Πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή επιτόπου μετρήσεων σε εξωτερικούς χώρους, άλλες κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν βιομάζα ξυλίας, κυρίως για θέρμανση. Κάτω από ένα εύρος καιρικών συνθήκων, κάνουμε μετρήσεις και τη χειμερινή αλλά και τη θερινή περίοδο. Ερευνήσανε πάρα πολλά, ας πούμε τον παραδοσιακό τζάκι που καίγονται τα ξύλα με μεγάλη απώλεια θερμότητας, ενεργειακά τζάκια που άρχισαν και βγαίναν τότε, ακόμα ξυλόσωπες ενεργειακές ή όχι. Οι πετρελαίους όμπες που υπήρχαν και διάφορες άλλες μορφές όπως καυστήρες με πυρηνάκι, με διάφορα πέλετ που υπήρχαν. Από αυτές τις κατηγορίες αυτό που έχει τη μεγαλύτερη απόδοση είναι το ενεργειακό τζάκι. Τα ενεργειακά τζάκια έχουν την δυνατότητα να αξιοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό της θερμότητας από τα ξύλα όταν καίγονται για τον εσωτερικό χώρο. Η απόδοσή τους φτάνει μέχρι και το 80-85%, ενώ έχουμε λιγότερες εκπομπές σε σωματίδια, σε μονοξίδιο και καλύτερο έλεγχο της φωτιάς και για λόγους ασφάλειας. Ενώ τα παραδοσιακά τζάκια, όλο αυτό το οποίο διαχέεται προς την ατμόσφαιρα, διαχέεται και προς το εσωτερικό του σπιτιού. Στο διάγραμμα που βλέπετε είναι φανερά δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι στον εσωτερικό χώρο έχουμε περισσότερους ρήπους, άρα τα σπίτια μέσα
είναι αρκετά ρυπασμένα σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα, επειδή οι μετρήσεις που κάναμε εκείνη την περίοδο στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο κατά το χειμώνα, επιλέγαμε μέρες που έχουν αναμένουν και τα τζάκια εξωτερικά. Άρα βλέπετε και στον εσωτερικό χώρο και στον εξωτερικό χώρο μεγάλη συγκεντρώση μονοξειδίου του άνθρακα. Στον πίνακα που βλέπετε τώρα είναι φανερή αυτή η σύγκριση. Δηλαδή, εσωτερικά έχουμε 3,5 έως 4 φορές περισσότερα σωματίδια και αέριες εκπομπές σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Τα σπίτια δηλαδή μέσα, ενώ τα θεωρούμε καθαρά και υγιή κατά τη χρήση του τζακιού, κάθε άλλο παρά τέτοια είναι. Με βάση τα μοντέλα τα οποία τρέξαμε στο εργαστήριο των ανανεώσιμων και βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων, εκτιμήσαμε ότι η διαθέσιμη ποσότητα βιομάζας από ξύλο στην περιοχή των Ανογείων είναι περίπου γύρω στα 796 τόνοι ξύλου ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσότητα βιομάζας που κατά κύριο λόγο είναι από τους Ελαιώνες, κυρίως από την Κοροναίκη, η οποία όμως ποσότητα βιομάζας είναι αειφορική. Άρα μπορεί να ληφθεί προστατεύοντας το οικοσύστημα και όχι μόνο προστατεύοντας αλλά και ενισχύοντας το τοπικό οικοσύστημα. Υπήρχε συνεννόηση με τους κατοίκους, ήταν όλοι πολύ φιλόξενοι και δεκτικοί στο να απαντήσουν και το ερωτηματολόγιο αλλά και να δεχτούν να κάνουμε τις επιτόπιες μετρήσεις. Κατά τη διάρκεια των ερωτηματολογίων έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την έρευνα αλλά και για το πώς μπορούν οι ίδιοι μέσα από τις συμβουλές που δώσαμε να αναβαθμίσουν το ενεργειακό σύστημα που χρησιμοποιούν. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους πολίτες στα πλαίσια αυτής της έρευνας που έγινε. Δημιουργήσαμε ένα μοντέλο υποδειγματικό, ένα ερευνητικό πρωτόκολλο που αφορά τόσο τις μετρήσεις τις ενόργανες όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας που αφορούσαν το κοινωνικό επίπεδο των κατοίκων, το οποίο μπορεί να μελετηθεί και μπορεί να αναπαραχθεί, να χρησιμοποιηθεί και για μελλοντικές έρευνες. Στην ουσία δείχνει και το πώς ένα πανεπιστήμιο, μια επιστημονική ομάδα, μπορεί να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινωνίες και να δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτή η συνεργασία για το καλό όλων, πιστεύω. Φιλοδοξία μας είναι το να καταφέρουμε τα αποτελέσματα της έρευνας, που είναι πολύ σημαντικά, πέρα από την ιατρική τους σκοπιά, να μας δώσουν τα εργαλεία εκείνα και την τεκμηρίωση η οποία χρειάζεται, ώστε στο επόμενο διάστημα να δομήσουμε ένα πρόγραμμα επιδότησης των οικοκυριών, ώστε να αναβαθμίσουν αυτές τις μονάδες θέρμανσης στο σπίτι τους. Με βάση τις εκτιμήσεις που κάναμε μέχρι το 2030, εάν αντικαταστήσουμε τα παραδοσιακά τζάκια με ενεργειακά που θα χρησιμοποιούν βιομάζα από την περιοχή, γιατί η περιοχή έχει βιομάζα που μπορεί να αξιοποιηθεί, όπως φαίνεται, αλλά στο παρόν σπαταλάτε με λάθος τρόπο, μπορούμε να πετύχουμε εξοικονόμηση σε πετρέλαιο περίπου 77 τόνους δυνάμου πετρελαίου το χρόνο και ταυτόχρονα 14 τόνους διοξιδίου του άνθρακα λιγότερες αέρες εκπομπές ετησίως. Και όλα αυτά χωρίς να προξενούμε κάποια βλάβη στο περιβάλλον.